Μόνο πάνω τώρα δεν ξέρω αν ήταν με άλλο κόσμο. Πάντως όταν έπεσε πάνω τον είδα. Δηλαδή είδα ανθρώπους από πίσω να κοιτάνε, ξέρω εγώ. Οπότε θεωρητικά ήταν κάπως έτσι. Δεν το βρίσκω λογικό τώρα να, πέφτει, να πέσει αν δεν ήταν. Αν, το, αν δεν το έκανε επειδή δεν ήταν τραυματισμένο. Πάντως εσύ είδες να πέφτει και να χτυπάει στο κλαδί. Να χτύπησε στο δέντρο. Τώρα έσπασε το δέντρο, έσπασε το κλαδί και μετά έπεσε κάτω. Άκουσες φωνές μετά, άκουσες κάτι. Δεν ακούστηκε και τίποτα, μόνο ένα γκντούπ ακούστηκε. Κανείς δεν φώναξε. Μαζεύτηκε βέβαια πάρα πολλοί κόσμος. Ήρθε αστυνομία πολύ γρήγορα, κατευθείαν. Ήταν το θόρυβος. Ήταν αυτούς που ήταν δίπλα τους, φαντάζεστε, το άτομα που ήταν γύρω ουσιαστικά τρέξαν. Δηλαδή φύγανε από εκεί. Δηλαδή πήγανε λίγο και φύγανε μακριά γιατί ακούσαν τον ήχο και μετά επέστρεψαν να δουν τι έγινε. Βλέπαμε, εν τω μεταξύ εμείς είδαμε, όταν το βλέπαμε μακριά, κάτω στη θάλασσα από εκεί, βλέπαμε μόνο μπλε μπουφάν. Είδαμε μόνο το μπουφάν. Εγώ νόμιζα ότι απλά κοιτούσαν μπουφάν ή απλά κάνανε κάτι. Μετά καταλάβαμε. Εγώ αρχικά νόμιζα ότι ήταν βέβαια κόρτος μηχανής. Καμία σχέση, νόμιζα ότι απλά ήταν εξάτμιση. Κάτω εκεί δεν ήταν στο χώματα, ήταν στα πέτρινα όπως είναι πάντα, αναγκαστικά. Αλλά. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Τίποτα. Απλά ακούγαμε περιπολικά και αστυνομία να έρχεται συνεχόμενα και πάρα πολλοί κόσμοι να πηγαίνει εκεί να βγάλει βίντεο και οτιδήποτε. Και άνθρωποι να. Και η αστυνομία προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση, έδιωχνε τον κόσμο. Σε 7 λεπτά, 10 ήρθε το ΕΚΑΒ κατευθείαν δηλαδή. Αλλά η αστυνομία ερχόταν όλη την ώρα. Προσπάθησαν, ναι, είχαν κάνει, κάνανε και ηλεκτροσόκ από ό,τι είδα, κάνανε και με τα χέρια τους σπασμούς θεωρητικά, δεν ξέρω πώς το λένε, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τον ιατρικό όρο. Αλλά ναι, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν από ό,τι πιστεύω, τώρα δεν ξέρω. Τι αλλά πάλι, ναι, ήταν από πάνω.